Hey yo μάγκες! Ναι, το ξέρω, διαφορετικό intro. Και σήμερα λοιπόν καλώς ήρθατε σε μια νέα σειρά στο κανάλι μας. Και σε αυτή τη σειρά λοιπόν θα σχολιάζουμε διάφορα πράγματα. Σαν πρώτο επεισόδιο της σειράς αποφάσισα να κάνω μια ανασκόπηση και να ασχοληθούμε πιο πολύ με το ποδοσφαιρικό κομμάτι, με το αστείο ποδοσφαιρικό. Δηλαδή θα σχολιάσουμε καταστάσεις ποδοσφαιριστών, το ένα τ' άλλο. Και πιστεύω θα είναι μια πολύ ωραία φάση για μια τέτοια σειρά. Τέλος πάντων λοιπόν, ας παίξει το intro και πάμε να δούμε τα βιντεάκια για να ξεκινήσουμε να τα σχολιάζουμε. Και πρώτο βίντεο λοιπόν για τη σημερινή σειρά έχουμε το γνωστό βίντεο του Thomas Mueller. Σε αυτό λοιπόν το βίντεο με τον Thomas Mueller είναι μια συνέντευξη όπου τον πήρανε μετά από κάποιο ποδοσφαιρικό match. Δεν θυμάμαι σε ποιο match είναι, αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει αυτό που είπε και έκανε το συγκεκριμένο βίντεο πολύ αστείο. Ξέρω ότι περισσότεροι μπορεί να έχετε δει το συγκεκριμένο βίντεο, αλλά αξίζει να το σχολιάσουμε γιατί είναι full γαμά το βίντεο. Λοιπόν, πάμε να δούμε το βίντεο. But yeah, we in Bayern we have Robert Lewandowski. You know, Robert Lewandowski. And I think maybe right now he's. Τι έγινε εδώ πέρα με τον Μιούλερ; Ο Μιούλερ εδώ πέρα πήγε να το παίξει αστείος λέγοντας αυτήν τη φράση. We in Bayern we have Robert Lewandowski. Και όπως είδατε, περιμένοντας, δεν γέλασε απολύτως κανένας από τους δημοσιογράφους. Αυτός λοιπόν είχε στο μυαλό του ότι οι δημοσιογράφοι εδώ πέρα θα πεθάνουν στα γέλια και θα γινόταν ένας χαμός, ότι θα πέθαναν όλοι στα γέλια από τους δημοσιογράφους. Και τι έκανε ο έξυπνος ο Μιούλερ, μήπως γελάσει κάποιος. You know, Robert Lewandowski. And, Ξαναεπανέλαβε τη φράση που είπε. Και στη συνέχεια συνεχίζει τη συνέντευξη αφού είδε ότι το αστείο του εξελίχθηκε σε μαλακία. And I think maybe right now he's the better option than Cristiano. Και κατά τη γνώμη μου παίζει να είναι η πιο αστεία συνέντευξη για το 2020 αυτή. Και by the way, επειδή Μιούλερ σ' αγαπάω, ξέρω ότι οι περισσότεροι σε μισούν, αλλά εγώ προσωπικά σ' αγαπάω. Και ρε φίλε Μιούλερ, στεναχωρήθηκα πάρα πολύ που δεν γέλασε κανένας με αυτό το αστιάκι. Έψαξα λίγο καλά εδώ στο YouTube και βρήκα αυτό εδώ το βίντεο, όπου πιστεύω θα σε κάνει να είσαι πολύ μα πολύ πιο χαρούμενος από ότι είσαι εδώ στη συνέντευξη. Εδώ στη συνέντευξη βλέπω γέλαση μόνο εσύ. Ενώ ρε φίλε Μιούλερ, δες εδώ πέρα ένα ωραίο edit που βρήκα στο YouTube. Αυτό είναι για σένα, πραγματικά Μιούλερ, στο αφιερώνω. But yeah, we in Bayern we have Robert Lewandowski. You know, Robert Lewandowski. And I think maybe right now he's the better option. Είναι μαλάκες. Αφού δεν έγινε στην πραγματικότητα, το έκανε αυτό το παιδί στο editing. Συγχαρητήρια, παίζει να είναι από τα πιο αστεία ποδοσφαιρικά βίντεο παύλα συνεντεύξεις που έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Πραγματικά είναι ότι καλύτερο υπάρχει. Είδες ρε Μιούλερ, τώρα κι εσύ είσαι χαρούμενος. Αν και ξέρω ότι ποτέ δεν θα δεις αυτό το βίντεο. Λοιπόν, για δεύτερο βίντεο παραμένουμε στο ποδόσφαιρο στο εξωτερικό. Αυτή τη φορά συγκεκριμένα Αγγλία. Και έχουμε ένα βίντεο με τον Pep Guardiola, με τον προπονητή της Manchester City. Ο οποίος λοιπόν έκανε και αυτός μία συνέντευξη και έκανε ένα σαρδάμ. Για πάμε να δούμε τι είπε. And I think Bayern Munich, Man City bought Bayern Munich, what the f***. Ο οποίος εδώ, φοβερός Pep Guardiola, είδατε πώς αντίδρασε που είπε Bayern Munich. Bayern Munich, what the f***. Πραγματικά είδαμε πως αγαπάει την Bayern Μονάχου ο Pep Guardiola και αξίζει σε ένα respect μόνο και μόνο για αυτό που είπες. Bayern Munich, what the f***. Μαλέκες, δείτε το βλέμμα του, πραγματικά με αυτό το βλέμμα φαίνεται ξεκάθαρα πόσο ο Pep Guardiola συχαίνεται την Bayern Munich, πραγματικά. Και το αστείο είναι πως προπονούσε την Bayern παλιότερα. Αυτό είναι το ωραίο point σε αυτό το βίντεο. Συνεχίζουμε με ένα ακόμη βίντεο όπου πραγματικά είναι ίσως το επικότερο. Το επικότερο είναι γιατί καταρχήν πρώτον αυτό έγινε στην Ελλάδα και δεύτερον αυτό έγινε τον Αύγουστο του 2019, δηλαδή στην αρχή της ποδοσφαιρικής σεζόν 2019-20. Αν θυμάστε καλά, τότε ήταν που πρώτο είχε έρθει το VAR στην Ελλάδα, στα ελληνικά γήπεδα εννοώ. Και για μας τότε μας φαινόταν full εξελιγμένο, full κάτι ωραίο κτλ. Και οι speakers εδώ πέρα μας λένε λίγα πράγματα για το VAR και τι ακριβώς γίνεται. Αλλά συνέβη κάτι επικό. Για πάμε λοιπόν να το δούμε. Και βλέπουμε και την ομάδα του VAR που είπαμε για πρώτη φορά μπαίνει στη ζωή μας στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Με τον Γιώργο Κομίνη να είναι ο υπεύθυνος. Μπαίνει το VAR στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Μπαίνουν και τα σουβλάκια μέσα στην αίθουσα που είναι
οι διαιτητές και βλέπουν το VAR. Τι Premier League και μαλακίες, μόνο Super League, δεν βλέπετε εδώ πέρα. Σας φέρανε τα σουβλάκια μέσα στο VAR. Τι άλλο, θα βλέπετε εδώ πέρα δωρεάν ματσάρα, θα βλέπετε άμα είναι κανένα πέναλτι, κανένα φάουλ και θα τρώνετε τα σουβλάκια από την καντίνα του Κυρμίτσου. Πραγματικά ρε φίλε, τι καλύτερο μπορεί να υπάρχει από αυτό το πράγμα. Να κάθεσαι σε μια έτσι όμορφη αίθουσα με χαμηλό φωτισμό και να βλέπεις ένα μάτς με άλλους τρεις μαλάκες και να λες «Όπα, φέρε εδώ πέρα ρε φίλε τα σουβλάκια να φάμε». Αυτό φίλε ήταν επικό, πραγματικά. Μας κάνανε εδώ πέρα ρε φίλε ξενάγηση στο βαρ και μπήκανε και φέρανε σουβλάκια. Εδώ πέρα μένω άφωνος, σηκώνω τα χέρια ψηλά και λέω «Μπράβο Ελλαδάρα που κάναμε τόσο γαμάτο πράγμα». Και κάναμε και delivery σουβλάκια. Μπήκανε σουβλάκια στην αίθουσα. Ε τι τώρα, κρίμα δεν είναι οι διαιτητές, κάτι πρέπει να φάνε κι αυτοί. Θα βλέπουν το match έτσι με άδειο στομάχι. Όχι βέβαια, θα φάνε εδώ τα σουβλάκια τα ωραία που έφεραν από την καντίνα του Κυρμίτσου και θα περάσουν καλά. Και μιας λοιπόν που το προηγούμενο βίντεο αναφερόταν στο VAR τη Super League, θα παραμείνουμε σε ακόμα ένα βιντεάκι σχετικά με το VAR τη Super League. Είδαμε πριν, φέρανε σουβλάκια στο VAR. Τώρα είμαστε μερικούς μήνες μπροστά από αυτό το γεγονός, μιλάμε για τον Γενάρη του 2020, συγκεκριμένα στο match Λαμία ΠΑΟΚ. Και πάμε να δούμε τι έγινε. Αρχικά ακούγεται μια φωνή από το background χαμηλόφωνη που λέει «κόλλησε το VAR». Στη συνέχεια ακούγονται φωνές από τους οπαδούς. Και για πάμε να δούμε τι συμβαίνει στη συνέχεια, μάγκες. Ο τέταρτος διαιτητής ζήτησε πίστοση χρόνου γιατί λέει «κόλλησε λίγο το VAR». Κόλλησε λίγο το VAR. Και πρέπει λοιπόν να περιμένουμε κανένα τετράλεπτο για να ξεκολλήσει το VAR. Περιμέναμε και περιμέναμε και περιμέναμε μέχρι που έγινε αυτό. Το VAR μέσα, όπως είπα, χαρακτηριστικά έχει κολλήσει. Γι' αυτό λοιπόν όλοι περιμένουμε να ξεκολλήσει το VAR στο βανάκι. Πήγμα το μάτς. Συνεχίζεται το γκολ. Μετράει. Φοβερά πράγματα στην Ελλάδα. Το γκολ μέτρησε γιατί δεν υπάρχει VAR. By the way, ρε μαλάκες, ακούστε τι γίνεται στο background. Όλοι φωνάζουν, όλοι κάνουν, όλοι ράνουν. Πραγματικά, ρε μαλάκα, αυτή η ατμόσφαιρα από τα ελληνικά γήπεδα μας έχει βρήσει, ρε φίλε. Να βλέπεις match και να ακούς βρυσίδια από πίσω. Πραγματικά αυτό μας έχει λείψει. Και θα τελειώσουμε το σημερινό βίντεο με ένα ακόμα βιντεάκι. Έβλεπα λοιπόν highlights από ένα match ΑΕΚ Ολυμπιακός, το οποίο είχε λήξει 1-2 τέλη Ιουνίου που είχαν παίξει. Και έγινε κάτι απίθανο. Σκοράρει λοιπόν το δεύτερο γκολ Ολυμπιακός και ακούω από το background έναν τεχνικό της ΑΕΚ, αν δεν κάνω λάθος, να λέει τα εξής λόγια. Στα δίχτυα 2-0. Πάλι Μπουχαλάκη σε πάσιμο. Και αυτό το γκολ το αρχίζει και το φτιάχνει ο Μπουχαλάκης, ο Ανδρέας Μπουχαλάκης. Ρε είδατε εδώ στην Ελλάδα άρα τι γίνεται. Είμαστε και κλεισμένοι και έχουμε ακόμα και ακούμε μπινελίκια. Ρε φίλε, βλέπεις εδώ πέρα στην τηλεόραση και ακούς μπινελίκια. Τι άλλο θέλεις. Λες θα πάω σήμερα γήπεδο για να ακούσω κάνα βρυσίδι έτσι να περάσει η ώρα. Και μετά βλέπεις ότι είναι και κλεισμένο και στεναχωριέσαι και λες φέρε γαμό το πάει το γήπεδο, πάνε τα βρυσίδια, πάνε τα καντήλια που ρίχνανε όλοι. Θα μας λείψουν αυτές οι εικόνες. Ελάτε, δεν θα μας λείψουνε. Βάλτε εδώ να δείτε Νόβα. Α, βλέπετε και εδώ και στην τηλεόραση ακόμα γίνονται. Είμαστε φοβεροί εδώ πέρα στην Ελλάδα. Είμαστε απίθανοι, είμαστε φοβεροί. Και ναι μάγκες, αυτό ήταν το σημερινό βίντεο της νέας σειράς του καναλιού μας. Εννοείται πως αυτό το βίντεο δεν θέλω να κράξω καμία ομάδα. Όλα αυτά που λέμε και σχολιάζουμε τα λέμε για πλάκα, για να περνάει η ώρα μας και να περνάμε ωραία. Αυτά για σήμερα μάγκες, άμα σας άρεσε το βίντεο ρίξτε ένα like. Άμα θέλετε να δείτε και άλλα τέτοια βίντεο μπορείτε να κάνετε ένα subscribe στο κανάλι μας και να ενεργοποιήσετε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε για τα μελλοντικά βίντεο. Και επίσης άμα θέλετε μπορείτε να κάνετε αυτό το βίντεο ένα share για να το δουν και οι φίλοι σας. Αυτά για σήμερα, bye!